Μπλοκή μεταξύ ανηλίκων χθες στη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία Αργυριάδου έχει όλο το ρεπορτάζ. Αναστασία. Μήνα, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δεύτερο γυμνάσιο Ευόσμου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ένα πρώτο επεισόδιο. Τότε λοιπόν είχαν συλληφθεί δύο 17χρονοι για πρόκληση σωματικών βλαβών στην συνομήλικό τους. Τώρα λοιπόν η ομάδα των νεαρών ατόμων, 30 περίπου, βρέθηκαν στο χώρο του σχολείου προκειμένου, όπως είπαν, όπως προφασίστηκαν, να συζητήσουν με τους ανήλικους και να λυθεί η παρεξήγηση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση σε βάρος των ανήλικων. Τραυματίστηκαν 4 ανήλικοι, οι 2 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο, ο οποίος νωρίτερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για σωματικές βλάβες, αφέθηκε ελεύθερος αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση, διότι τα επεισόδια μεταξύ ανηλίκων, ειδικά στην περιοχή του Ευόσμου, είναι πολλά το τελευταίο διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία.